εκδήλωση αυτή είναι πρωτόγνωρη για εμάς. Σαν πολιτιστικό σύλλογος χαιρετίζουμε και στηρίζουμε κάθε ενέργεια που προάγει τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας. Κάτι στο οποίο συντελεί αναμφισβήτητα το βιβλίο του Τάκη Κούρβα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλοι συγχωριανοί μας που μπορούν σε διάφορους τομείς να αναδείξουν το χωριό μας. Ο πολιτιστικός σύλλογος σας συγχαίρει και βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Καλοτάξιδο το βιβλίο. Θα θέλαμε να προσφέρουμε ένα συμβολικό δώρο στον Τάκη Κούρβα για το βιβλίο του. Θα δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου Βεργίνα, κυρία Ευγενία Τσαλπαράση Μακοπούλου. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Βεργίνα, ευχαριστώ τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωναϊτίκων Φενεός, τον κύριο Αθανάσιο Δανίκα, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και την τιμή που μας έκανε να μας καλέσει σήμερα εδώ να συμβάλλουμε κι εμείς στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάκη Κούρβα στην Ηλία άλλοτε και τώρα στα Άγια Χώματα, καθώς και στην εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την κυρία Χριστίνα Μακροπούλου, που μόλις μας μίλησε. Επίσης, ευχαριστώ την εκπρόσωπο και γραμματέα του Συνδέσμου των Εναθήνες Πηγείων, Δένια Τσιλιμίγκρα, κυρία από εδώ, που θα μας απευθύνει και χαιρετισμό, και το δικό σας Νίκο Γιαννόπουλο, οικονομολόγο χωροτεχνικό, που θα μας μιλήσει και αυτό για το βιβλίο. Έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα κοντά μας ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος της κοινότητας Φωναϊτίκων, κύριος Νίκος Σιλαϊδόπουλος, ο οποίος θα απευθύνει τη χαιρετισμό. Ο πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Λυκείου Βουνάργου, ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου και πρόεδρος της κοινότητας, κύριος Άγγελος Μακρόπουλος. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρόπουλος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, πρώην Δήμαρχος Δήμου Ιάρδανου, ο κύριος Χαράλαμπος Αριστιδόπουλος. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μανώλης Αγιομυριανάκης. Αυτός ο κριτικός του είναι ο πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Ανεξαρτήτων Ελλήνων Νομού Ηλίας, ο κύριος Παναγιώτης Τσιλιμίγκρας, που είναι συγχρόνως και πρόεδρος Δραστικών Ελλάδος. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε σήμερα κοντά μας και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ο Τάκης Κούρβας, όπως πολλοί θα γνωρίζετε, γεννήθηκε στα Φωναϊτικά Πύργου Ηλίας, αλλά έφυγε με την οικογένειά του σε ηλικία 13 ετών για την Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Φαίνεται όμως ότι η νοσταλγία για τον τόπο του, με τις τόσες φυσικές ομορφιές, η μορφολογία του εδάφους που εξύπτε τη φαντασία του και η έμφυτη περιέργεια που τον διακρίνει, τον έκαναν να αρχίσει να ενδιαφέρεται να μάθει ό,τι μπορούσε περισσότερο και να λύσει τις απορίες του για το πώς διαμορφώθηκε αυτή η περιοχή μέσα στους αιώνες. Ποιοι είναι οι κάτοικοι και η ιδιαιτερότητα του δικού του χωριού, μιας και διάφορες φήμες κυκλοφορούσαν ότι δεν ήταν ντόπιοι, αλλά είχαν κατέβει από το Φενεό Κορινθίας. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ο Τάκης Κούρβας αναφέρει, η αρχαία Φενεός ήταν από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες πόλεις της Αρκαδίας τότε. Η αρχαία Φενεός μετά υπάγεται στον ομό Κορινθίας. Βρισκόταν σε πλούσια πεδιάδα που τη διέσχιζαν οι ποταμοί Όλβιος και Δόξας. Όταν τα ποτάμια αυτά κατέβαζαν πολύ νερό,
η πεδιάδα δεν πλημμύριζε γιατί τα νερά αυτά έβρισκαν διέξοδο στις καταβόθρες και αναδύονταν ξανά μετά από μεγάλη απόσταση εκεί που ήταν οι πηγές του Λάδωνα. Σύμφωνα με το μύθο, τις καταβόθρες αυτές τις είχε σκάψει ο ίδιος ο Ηρακλής για να διώξει τα νερά που πλημμύριζαν τα χωράφια. Όταν μετά από καταστροφικό σεισμό οι καταβόθρες προσκόφηκαν, ο κάμπος πλημμύρισε και οι κάτοικοι δεν μπορούσαν πλέον να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Έτσι αναγκάστηκαν να φύγουν. Η φαντασία του Τάκη Κούρβα οργίαζε κάθε φορά που επισκεπτόταν τους γύρω από τα φωναΐτικα λόφους και έβλεπε να υπάρχει θαλασσινή άμμος και κοχύλια διάσπαρτα εδώ και εκεί. Τι άραγε να συνέβαινε εδώ? Μελετώντας έμαθε ότι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, το τσουνάμι που ξέσπασε διαμόρφωσε νέα δεδομένα στην περιοχή. Όσο μάθαινε, τόσο περισσότερο μεγάλωνε το ενδιαφέρον του, ιδιαίτερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για το πώς οργανώθηκαν εκείνη την εποχή. Σε έναν τόπο που δεν υπήρχαν πέτρες για να χτίσουν τείχη για την προστασία της πόλης, το εφευρετικό μυαλό των κατοίκων της αρχαίας Ήλιδας επινόησε τα άειλα τείχη, δηλαδή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ιδέα που ανάγεται στο σεβασμό των νόμων και την ανακοχή των πολεμικών σειράξεων, κάνοντας ομαλή τη διεξαγωγή των αγώνων. Με την επιμονή και την οργανωτικότητα που τον διακρίνει, κατάφερε τον Τάκη Κούρβα, κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά σημαντικά στοιχεία και για την ευρύτερη περιοχή, μέσα από τη μυθολογία, την ιστορία και την παράδοση. Αφενός μεν για να λύσει τις δικές του απορίες, αλλά και για να κεντρήσει το ενδιαφέρον εκείνων που είχαν τις ίδιες ανησυχίες και απορίες, να μάθουν αλλά και να συνεχίσουν να ερευνούν περισσότερα. Να οδηγήσει όμως και τον επισκέπτη στους σωστούς δρόμους για να γνωρίσει τον όμορφο αυτό τόπο. Με τη φωτογραφική του μηχανή φωτογράφιζε κάθε φορά ό,τι τον ενδιέφερε και με τον καιρό συγκέντρωσε αρκετό υλικό που το μοιραζόταν με ανθρώπους του φιλικού του περιβάλλοντος, οι οποίοι τον προέτρεψαν και τον ενθάρρυναν να εκδώσει αυτό το βιβλίο. Η εργασία αυτή του πήρε πολλά χρόνια, γιατί είναι έξω από τις δικές του επαγγελματικές δραστηριότητες. Είναι εργοδηγός μηχανολόγος οχημάτων και δίδαξε ως αναπληρωτής καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για περισσότερα από 10 χρόνια στη Σιβητανή Διοσχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Σήμερα εργάζεται ως τεχνικός οχημάτων στις οδικές συγκοινωνίες. Η αγάπη του όμως για τον πολιτισμό τον οδήγησε να φοιτήσει και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό. Με την έκδοση αυτού του βιβλίου, ο Τάκης δεν φιλοδοξεί να ανακηρυχθεί συγγραφέας και να μας δώσει μια επιστημονική διατριβή, ούτε να κερδίσει χρήματα από το βιβλίο, αλλά να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που αφορούν το χωριό του, τα Φωναΐτικα, την καταγωγή των κατοίκων του, που όπως ήδη είπαμε ήρθαν από τη Φενεό Κορινθίας, και να καταγράψει την ντοπιολαλιά που πολλοί από εμάς θυμούνται, αλλά σιγά σιγά εκλείπει. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό είναι ένα κοιμήλιο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα φωναΐτικο σπίτι. Ένα βιβλίο που θα μείνει για τα παιδιά και για τα εγγόνια και θα θυμίζει τις ρίζες τους. Είναι ένα αφιέρωμα του Τάκη Κούρβα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Φωναΐτικα, στη Φενεό Κορινθίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας και στους κατοίκους της. Του ευχόμαστε λοιπόν να είναι καλά, να είναι δημιουργικός και το βιβλίο του να είναι καλοτάξιδο. Τα βήματά του να ακολουθήσουν κι άλλοι. Καλησπέρα σας. Εγώ πάνω θα τον λέω το Τάκη. Λοιπόν,
Θα ήθελα να μιλήσω αρχικά για τον Πάνο. Ο Πάνος Κούρβας είναι ένας άοπνος και πολυτάλαντος άνθρωπος που ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές ασχολίες του, σε ανύποπτο χρόνο, ξεκίνησε να συλλέγει με πολύ κόπο πληροφορίες που αφορούσαν τον τόπο στην Ηλία, τα Άγια Χώματα και κυρίως το χωριό του τα Φωναΐτικα. Έτσι, όσα καταγράφονται, άλλα μέσα από την ιστορία και άλλα από τη μυθολογία, αλήθεια ή ψέματα, μπορεί ο καθένας που θα διαβάσει το βιβλίο να απλώσει τη σκέψη του όπως θέλει. Ξεκινώντας με το μυθικό ανεμολόγιο, μύθοι και αλήθειες, από την αρχαία Ηλίδα ως τον Πύργο, συνεχίζει με την ιστορία της Ηλίας, ξεκινώντας από τα προϊστορικά χρόνια, περνάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνοντας πλήρη περιγραφή στα τεκμενόμενα της εποχής, αναφέρεται στη Ρωμαϊκή εποχή, το Βυζάντιο, την Επανάσταση του 1821, το πέρασμα των Ιταλών και των Γερμανών, από το 1941 στο 1944, μετά στον Εμφύλιο. Γράφει για τους έφορους κάβους, την επάρκεια σε λάδι και τρόφιμα, σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές που δεν είχαν. Η Ηλία ήταν πάντα αυτάρκη σε προϊόντα από την αρχαία εποχή. Η αρχαία Ήλιδα ήταν τόπος πολιτισμού και τέχνης. Χώρα με εξαγώγημα προϊόντα ξακουστά ως τη Βόρεια Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, η σταφίδα ήταν το μοναδικό προϊόν που προστάτευσε τους ανθρώπους από την πείνα. Είναι ένας τόπος με λιμάνια και έξυπνους ανθρώπους που διαπρέπουν στο εμπόριο, στις τέχνες και στα γράμματα. Τόπος διανόησης και πολιτισμού. Φενεός. Φωναΐτικα, Φωνιάς. Για να έχει το χωριό μας μέλλον, πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία του. Με αυτές τις σκέψεις, ο Πάνος αναζητά τις ρίζες του χωριού του, ξεκινώντας από την αρχαία Φενεό, που βρίσκεται στα δυτικά της Κορινθίας. Παρουσιάζει χάρτες, φωτογραφίες και ψάχνει το Φενεό ανάμεσα στο μύθο και την ιστορία. Καμαρώνει για τον τόπο του. Οι Φενεάτες έχουν θυσιαστεί στο όνομα της πατρίδας. Η περιοχή της αρχαίας Φενεού έχει αναδείξει σπουδαίες και σημαντικές προσωπικότητες, επιστήμονες που διέπρεψαν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Λένε φύσαγε το κοριτσομάνι από δίμετρους σκαλονές, κυλίνιες νεράιδες. Ο ισογραφέας, ονειροπόλος, αλλά πάντα με στόχο και αποτέλεσμα, προτείνει μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις να αναδειχθεί η καταγωγή μας και να προκύψει προβληματισμός για ό,τι και και συνεχίζει με κείμενα που κατά βάση προέρχονται από την τοπική διάλεκτο, χωρίς να γίνεται καμία επεξήγηση ή παραπομπή αυτών. Διότι εμείς οι Ηλίοι επιθυμούμε ο αναγνώστης να ζήσει και να χαρεί όλα αυτά όπως εμείς οι κάτοικοι της Ηλίας. Ιδού πεδίων δόξης, λαμπρό. Εμείς, σαν σύνδεσμος των Εναθηναίων Πηγείων, γνωρίσαμε τον Πάνο ως μέλος μας, αφού τον εκτιμήσαμε σαν άνθρωπο νέο, έντιμο, δοτικό, με στόχους, όραμα, συνέπεια, αποφασίσαμε να στηρίξουμε το συγγραφικό του έργο στην Ηλία, άλλοτε και τώρα, στα Άγια Χώματα. Η πρόεδρός μας, κυρία Εβίτα Κανέλου Δουφεξή, εγώ και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχόμαστε στο Πάνο αυτό το βιβλίο να είναι μόνο η αρχή. Το μέρος που αγάπησες και έχεις τόσο πολλά να θυμάσαι, είναι ο προορισμός που θα σε βγάλει στον δρόμο της ευτυχίας. Φίλε Πάνο, από καρδιάς εύχομαι το βιβλίο σου να είναι καλοτάξιτο, να έχεις πάντα επιτυχίες, γιατί και θέλεις και μπορείς. Ευχαριστώ. Έμαθα περισσότερες πληροφορίες για το χωριό μας. Πού βρισκόταν αρχικά, πώς κατέληξε να βρίσκεται εδώ και πολλά. Γέλασα με κάποιες από τις ιστορίες του που περιγράφει. Συγκινήθηκα με κάποιες άλλες. Μα αυτό που μου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν το κεφάλαιο για τη σταφίδα. Μαύρο μάτα, μαύρος χρυσός, ήταν οι ονομασίες που αποκαλούσαμε το εθνικό και τοπικό μας προϊόν. Μια καλλιέργεια επίπονη, κουραστική, πολυέξοδη και απαιτητική. Οι περιοχές που αναφέρει ο συγγραφέας, Μακρινού, Σκάλα, Τραμουντάνα, Μπάλιζα, καλλιεργούνταν στο μεγαλύτερο μέρος από σταφίδα. Ένα προϊόν που πέρα από τη διατροφική του αξία αποτελούσε και το καθαρά βιοποριστικό μέσο του χωριού μας. Το 1892 κατασκευάστηκε το τρένο Πύργος Κατάκολο, ο γνωστός κολοσσούρτης, για τη μεταφορά της σταφίδας στο Κατάκολο να ταξιδέψει στην Αγγλία. Δυστυχώς όμως σήμερα αυτό το προϊόν που μεγάλωσε γενιές και γενιές και τις δικές μου συμπεριλαμβανομένες, λόγω υψηλούς κόστους έχει την περιοριστεί στο ελάχιστο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον συγγραφέα για την προσφορά του στον τόπο μας. Είναι μια αφορμή για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Του εύχομαι καλοτάξιο το βιβλίο του και να υπάρξει και συνέχεια. Και θέλω σε αυτό το σημείο, σαν εκπρόσωπο της τοπικής μας κοινότητας, να βραβεύσω το φίλο Τάκη για την προσφορά του στον τόπο μας. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συνευρεθήκαμε όλοι εδώ απόψε για ένα συγκεκριμένο λόγο και σκοπό. Πρόκειται για μια μοναδική στιγμή στην ιστορία του χωριού μας που έχει σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου «Στην Ηλία άλλοτε και τώρα, στα Άγια Χώματα» του Φωναήτη συγγραφέα Τάκη Κούρβα. Ως αυτόχθον κάτοικος τοπικής κοινότητας φωναητικών και εκ μέρους των γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Κελκίου Βουνάργου, τους οποίους εκπροσωπώ από τη θέση του Προέδρου στον Λόγο Σύλλογο, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Επιτρέψατε μου όμως να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, άλλωστε το αξίζουν, στους πρωταγωνιστές της σημερινής εκδήλωσης τελετής. Αναφέρομαι στους. Στο Διοικητικό Συμβουλίο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Φωναητών ΙΦΕΝΕΟΣ, στον Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος κ. Σλαϊδόπουλο Νικόλαο, στον Εκδοτικό Οίκο Βεργίνα, με το ειδικό βάρος που κουβαλάει, το ιστορικό του όνομα, καθώς και στην ιστορία, καθώς και τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την καθαρή ταυτότητα που συνοδεύουν την κυκλοφορία των βιβλίων του. Κύριοι του εκδοτικού οίκου της Ελληνικής Βιργίνας, σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνατε. Η αποστολή αυτή που αναλάβατε είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για μας, γιατί αποτελεί ζωτικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Να ευχαριστήσω με ανθρώπινα συναισθήματα γεμάτα από αγάπη τον αδελφικό μου φίλο, συγχωριανό μου και φιλοφωναήτη, τον επιτυχημένο οικονομολόγο, οικογενειάρχη, αλλά προπαντός τον απλό άνθρωπο που έχει βάλει την προσωπική του σφραγίδα σε όλα τα έργα αναβάθμισης στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του χωριού, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Τι λέτε? Φίλε και φίλοι, το μικρό χωριό μας έχει αναδείξει πολλές και σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και κοφταρά μυαλά που κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις σε σημαντικούς τομείς λειτουργίας του κράτους. Ο Τάκης Κούρβας όμως, ο Φωναήτης, σήμερα στην απόψινή γιορτή είναι ο εκλεκτός του χωριού μας. Είναι ο εκλεκτός γιατί κλήθηκε προκειμένου να εκτελέσει μια σημαντική αποστολή. Η ουσιαστική αποστολή του ήταν και είναι να πρωτοστατήσει στην ανακάλυψη της γνώσης σχετικά με τα μυστικά και άγνωστα δρόμενα της περιοχής μας, αλλά και για την προέλευση των αυτόχθονων κατοίκων του χωριού. Αυτό συνετελέστηκε και συντελείται με την ύπαρξη του βιβλίου του «Στην Ηλία άλλοτε και τώρα, στα Άγια Χώματα». Στην πραγματικότητα, τι σημαίνει αυτό το βιβλίο? Τι πρεσβεύει τελικά? Είναι ένα τεράστιο γεγονός που αποτελεί πράξη επίκλησης στην ιστορία. Ναι, φίλοι μου, αυτό σημαίνει. Η ιστορία απόψε είναι η επίσημη προσκεκλημένη μας. Ας την χειροκροτήσουμε λοιπόν όλοι μας. Βεβαίως βρίσκεται απόψε στο πανέμορφο χωριό μας, γράφοντας μια ξεχωριστή σελίδα στο βιβλίο της και στο κεφάλαιο «Φωναήτικα και Φωναήτες». Ταξίδεψε από πολύ μακριά, από το βάθος του χρόνου. Ταξίδεψε από το χτες του 1750 για να έλθει να μας συναντήσει σήμερα σε ένα συγκινητικό ραντεβού για όλους μας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συγγραφέα Τάκη Κούρβα, του εκδοτικού οίκου Βεργίνα, του άριστου μεταξύ των αρίστων του χωριού μας Γιαννόπουλου Νικολάου, αλλά και όλων μας, εμάς που βρισκόμαστε απόψε σε αυτό εδώ το χώρο. Με αισθήματα υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης εύχομαι καλό ταξίδι του βιβλίου στον χώρο της κοινωνίας
και καλό ταξίδι στον δρόμο της ιστορίας. Μακάρι η συγγραφή αυτού του βιβλίου από το Φωναήτη συγγραφέα Τάκη Κούρβα να αποτελέσει το παράδειγμα προς μίμηση για τις μελλοντικές γενιές των παιδιών μας, των παιδιών του χωριού μας, αλλά και για μια όμορφη πρόκληση ώστε να γίνει το εφαλτήριο για υψηλές πτήσεις στον πνευματικό κόσμο της γνώσης, αλλά και για μαγευτικές καταδύσεις στους κοραλογενείς υφάλους της ψυχής. Λένε και έχουν δίκιο πως οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους δεν έχουν μέλλον. Είναι αλήθεια. Το χωριό μας όμως είναι η μικρή τοπική κοινότητα φωναητικών, έχει και παρόν αλλά και μέλλον. Διότι σήμερα η μοίρα τόρισε να έχουμε ραντεβού με την ιστορία για να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Τάκη Κούρβα, σε ευχαριστούμε. Ένα αναμνηστικό δωράκι, έτσι για να τιμήσω τον Τάκη Κούρβα, για το καλό αυτό το οποίο προσέφερε στο χωριό μας. Μπράβο. Πολύ ωραίο πράγμα. Στο συναδελφό μου, στον αδελφικό μου φίλο και συγγραφέα Τάκη Κούρβα, ό,τι κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας πεθαίνει μαζί μας. Ό,τι κάνουμε για τους άλλους και τον κόσμο παραμένει και είναι αθάνατο. Ο Φωναήτης Άγγελος Σημαντρόπουλος. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και συνάμα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου του αγαπητού φίλου και συγχωριανού Τάκη Κούρβα. Είμαι χαρούμενος γιατί σε μια τέτοια συγκυρία που όλες οι παράμετροι είναι κατά της δημιουργικής δραστηριότητας και της ενασχόλησης με θέματα των όσων αφορούν τη δύσκολη καθημερινότητα. Εσείς βρήκατε το χρόνο και τη διάθεση να έρθετε, να ακούσετε και να συζητήσετε για ένα βιβλίο που αναφέρεται στην Ηλία άλλοτε και τώρα. Ήρθατε ο καθένας ορμόμενος από διαφορετική αφετηρία, αλλά και με κοινό παρανομαστή την καταγωγή και το ενδιαφέρον για μια πανέμορφη επαρχία της Ελλάδος στα Άγια Χώματα της Ηλίας. Είμαι συγκινημένος για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα του δημιουργού αυτού του έργου. Ο Τάκης στη ζωή του με συνεχή βήματα για μόρφωση και αυτομόρφωση έβαλε στόχους, βρήκε διεξόδους, πάλεψε και παλεύει για κάτι περισσότερο, για κάτι καλύτερο. Δεν τον άλεσε η μιλόπερα της πρωτεύουσας, δεν τον απομάκρυνε από τα πάτρια χώματα. Και να το αποτέλεσμα της πορείας του. Ένα βιβλίο με πολύ μεστό και ενδιαφέρον περιεχόμενο για την ιδιαίτερη πατρίδα μας και για το χωριό μας. Διάβασα πολύ προσεκτικά και με πολύ αγάπη το βιβλίο. Και από όσα καταγράφονται στο βιβλίο, όπως αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας, άλλα είναι ιστορικά γεγονότα και άλλα είναι μυθολογικά στοιχεία. Τα συνέλεξε σε ανύποπτο χρόνο από διαφορετικές πηγές και τα καταθέτει με στόχο να τα μοιραστεί με όσους αισθάνονται ηλίοι ή ενδιαφέρονται για τον τόπο της Ηλίας. Τα πρώτα στοιχεία παρατίθεται αφορούν την πόλη Παύλα Κράτος της αρχαίας Ήλιδας, ένα κράτος πολύ σημαντικό, μιας και σε αυτό γεννήθηκε και μεγαλουργήσε η ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το μεγαλύτερο όμως μέρος του βιβλίου αναφέρεται στο χωριό Φωναήτικα της Ηλίας, τόπος γέννησης του συγγραφέας, που είναι και δικός μου τόπος. Τα στοιχεία παρατίθονται για το χωριό είναι πολλά και διαφωτιστικά. Το χωριό μας ιδρύθηκε περί το 1750 από αγρότες που κατέβηκαν στην έφορη Γηλία από την περιοχή της αρχαίας Φενεού όταν μεγάλες πλημμύρες κατέκλυσαν τα χωράφια τους. Η ονομασία του χωριού αποτελεί συνεπώς μια παραφθορά της ονομασίας Φενεός και οι Φωναήτες έλκουν την καταγωγή τους από τη σπουδαία αυτή περιοχή της αρχαίας Ελλάδος και νιώθουν ιδιαίτερα υπερηφάνεια γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου καταγράφονται πρόσωπα και γεγονότα όπως ο συγγραφέας τα θυμάται ή του έχουν διηγηθεί οι μεγαλύτεροι. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ σε όσα αναφέρονται για την καλλιέργεια της ταφίδας που είναι συνδεδεμένη και με τα δικά μου παιδικά χρόνια. Πράγματι στην Ηλία και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή των Φωναητών η καλλιέργεια της ταφίδας αποτελούσε την κύρια ενασχόληση των κατοίκων. Μια ενασχόληση επίπονη
μιας και θέλει όλο το χρόνο κοντά της, μιας και σε θέλει όλο το χρόνο κοντά της, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει τα παλιά χρόνια και η αντίστοιχη οικονομική ανταπόδοση. Η σταφίδα όμως έσωσε κόσμο στην κατοχή. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, και είναι και κρίμα που σήμερα στο χωριό μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, η καλλιέργειά της έχει περιοριστεί σημαντικά. Αξιοπρόσδεκτη επίσης είναι η αναφορά στο φραγκαπίδημα, όπου κατά την παράδοση ένας φράγκος καταδιακόμενος από τους Τούρκους πήδηξε με το άλογο από τον ψηλό βράχο στο κενό, χωρίς να πάθει τίποτα. Χάρη στην επίκληση του Αγίου Νικολάου και στην ίδρυση της Ιεράς Μονής Φραγκαπηδήματος με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και χτίστηκε στο χτήμα που δόρισε ο φράγκος για τη σωτηρία του. Όπως επίσης αναφέρεται και για την περιοχή της Κουκουβίτσας, που εκεί υπάρχουν κάποια αρχαία μνημεία, τα οποία δυστυχώς και αν ρωτήσουμε και εμάς τους νεότερους, κανένας δεν τα ξέρει και δεν τα έχει επισκεφτεί. Και ιδιαίτερα σημαντική είναι ακόμη η ιστορία με τον τίτλο «Αριστερίζων Αντάρτης», όπου καταγράφεται η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι κάτοικοι των Φωναϊτών στον αριστερών πεπιθήσεων συγχωριανό τους και απέτρεψαν την εκτέλεσή του στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω και πάλι την εκτίμηση και το σεβασμό μου στην προσπάθεια του Τάκη για την καταγραφή των ιστορικών στιγμών της Ηλίας και των σημαντικών γεγονότων που είναι ιδιαίτερα συνδεμένα με το χωριό μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην απόψινή εκδήλωση, ιδιαίτερα στον εκδοτικό οίκο Βεργίνα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φενεός, στον Εφημέριο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που παραχώρησαν το χώρο για τη διοργάνωση και φυσικά εσάς όλους που τιμήσατε την παρουσία σας, με την παρουσία σας. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο του Τάκη Κούρβα. Καχύποπτος Φωναϊτής. Ρε παιδιά, πώς τα λέει αυτός ο άνθρωπος, σαν παραμύθια ακούγονται όλα αυτά. Κάτσε καλά ρε φίλε, πώς θα μας τα πεις τώρα ότι δεν σου αρέσουν τα παραμύθια. Μπορεί άλλωστε να ψάξεις και να κάνεις μια σχετική έρευνα που λένε και να πεις και εσύ το δικό σου παραμύθι. Που ξέρεις, πάντα να είναι καλύτερα. Φαντάζεστε όμως να συμπίπτουν τα αποτελέσματα που να μας πεις το ίδιο παραμύθι με τα δικά σου λόγια. Και αυτό καλό θα είναι. Βουνά, ποικιλόμορφα, γούβες, περίεργες φτιαγμένες, φυσικές γράνες και λαγκάδια. Αναρωτιέμαι, τι να συμβαίνει ρε φίλε, όταν κατά τη διαμόρφωση του χωραφιού μας βρίσκω θαλασσινά όστρακα ή κοχύλια. Αμφιβάλλεις ότι εδώ κάποτε θα ήταν θάλασσα και ότι κάποιοι πριν από εμάς θα έκαναν τα μπάνια στα Φωναϊτικά και θα διάλεγαν παραλίες στην Τραμπουντάνα, τη Σκάλα και του Μακρινού. Σε βλέπω, φίλε, να προβληματίζεσαι. Ρε γαμότο, σε λάθος εποχή γεννήθηκα. Θα μπορούσα τώρα να έχω παραθαλάσσια οικόπεδα εξοχικά και μπαγκαλώους. Έτσι δεν είναι? Καλά σε έκοψα. Προσγειώσου τώρα, φίλε μου. Πρέπει να νιώθεις τυχερός που έμαθες όλα αυτά για τον τόπο σου και συνεχίζεις να είναι όμορφος και ευλογημένος μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια. Και για να μην ξεχνιόμαστε, τι θα έλεγες για μια βόλτα τα απογευματάκια του Μακρινού στη Σκάλα και να γυρίσουμε από το Βροχιτσάνικο? Μετά θα κάτσουμε στο Μάριου να πιούμε και θα έρθουν κι άλλοι. Και έχω ξετρυπώσει ένα καλό κρασί. Έμαθα να κολατσίσουμε και τίποτα. Τι λες? Εντάξει Τάκη, στις 5 είναι καλά. Ναι, καλά είναι. Σάμπος θα φύγει τραγουδάρα από εδώ. Εδώ θα είναι. Καλό τάξη, Τάκη. Δεν θα μπορούσε από την πλευρά μας να γίνει αλλιώς παρά μόνο να τα αποκριθούμε θετικά στην πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Προέδρου του χωριού μας. Να κάνουμε εδώ την παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια που ακούστηκαν. Στην Αθήνα της 15 Ιουνίου, στο Πνευματικό Κέντρο, κάναμε την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου. Οι φίλοι ανταποκρίθηκαν. Μας συγκίνησαν και έδειξαν μια παιδεία και ένα υψηλό επίπεδο. Εσείς εδώ βάλατε τον πύχη πολύ ψηλά. Γεμίσατε την ψυχή μου. Φίλες και φίλοι, έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια από τότε που έζησα εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα, που είναι μια ωραία πόλη, σου προσφέρει σχεδόν τα πάντα. Μα ήμουν ξένος. Το μυαλό μου είναι κολλημένο εδώ. Τριγυρνά και ψάχνει. Επόμενο, εμείς που ζούμε μακριά από εδώ, να μας λείπει περισσότερο αυτός ο τόπος. Αντίθετα με ένα που ζει εδώ, κατανοητό σε ορισμένα πράγματα να δίνει μικρότερη αξία, διότι τα έχει δεδομένα. Στη σημερινή εποχή οι πληροφορίες συλλέγονται εύκολα και οι αποστάσεις μικραίνουν, μα οι άνθρωποι απομακρύνονται μεταξύ τους. Τώρα πια γνωριζόμαστε. Δεν ζω εδώ, αλλά γνωρίζω τα πάντα για τον τόπο μας.
Ο τόπος που ο καθένας μας έχει βάλει και θα βάλει την υπογραφή του. Η Ηλία δεν έχει να τη ζηλέψει τίποτα και από κανένα. Είναι γόνιμος τόπος, με τα ορεινά, τα παιδινά της, τα λιμάνια, τις παραλίες, τις πόλεις και τους έξυπνους ανθρώπους της. Οι άνθρωποι αυτού του τόπου είναι περίεργη ράτσα. Τους χαρακτηρίζει η πονηρία και η καπατσοσύνη μαζί ως μία λέξη. Είμαστε ανήσυχα πνεύματα και εμπορικά μυαλά. Ο τόπος μας γέννησε το μεγαλείο, την ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων και την οργάνωσή τους. Η σημερινή μέρα είναι επίκαιρη. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται στη Βραζιλία. Η ιδέα έγινε σόου με εμπορικό χαρακτήρα και προβολή των διασύμων. Αυτά εδώ τα χώματα δίδαξαν τον Ολυμπισμό και το Ολυμπιακό Δεώδες, όπου αθλητές μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους τους, καθώς και προσωπικότητες από τις χώρες τους, κατέφθαναν ένα μήνα πριν. Από το κράτος της Σπάρτης, της Αθήνας, της Μακεδονίας, από τη Μικρά Ασία, από την Αίγυπτο, ζούσαν εδώ και αισθάνονταν Έλληνες, δείχνοντας σεβασμό στα πάντα. Ήταν Έλληνες. Πολλοί εξ αυτών εκμεταλλεύονταν την εκεχηρία και τις καλές συνθήκες και ζητούσαν να μείνουν για πάντα εδώ. Πρώτοι και καλύτεροι, οι Κουρίτες από την Κρήτη, φέροντας στοιχεία μινωικού πολιτισμού. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ο τόπος για άλλους φάνταζε παράδεισος. Το πολιτισμικό μοσαϊκό από άλλους λαούς ενσωματώθηκε και κλιματίστηκε στον τόπο μας, δίνοντας μοναδικό, ξεχωριστό χαρακτήρα, κάνοντας αυτόν τον τόπο γνωστό ως τα πέρατα της γης. Σήμερα οι Πυριώτες δεν συμβιβάζονται με το λίγο και το μέτριο. Όλα τα θέλουν εις τον υπερθετικό βαθμό. Η μαγεία αυτού του τόπου έρχεται από εκείνα τα αρχαία χρόνια έως σήμερα, όπου εδώ γίνονται ακόμη θαύματα. Οι ανάγκες της καθημερινότητας πολλές φορές δεν άφησε χρόνο να προβληματιστούμε και να αναλύσουμε ο καθένας όπως μπορεί την ιστορία και το μεγαλείο του τόπου μας. Η ευρύτερη περιοχή, η περιοχή της Ήλιδας, μαγεύει όποιον δει και μελετήσει τις αρχαιότητες που υπάρχουν στα μουσεία. Θα προβληματιστεί ευχάριστα με το υψηλό επίπεδο πολιτισμού που υπήρχε κάποτε εδώ. Είναι το δυνατό μας όπλο που ως τόπος, αν το χρησιμοποιούσαμε ως πρέπει, θα είχαμε παγκόσμια υπεροχή. Λιγοστά τα ευρήματα, αλλά μοναδικά. Ο σεισμός που έγινε κάποτε εδώ δεν άφησε πολλά. Άφησε όμως τόσα που μας λέει να προβληματιστούμε και να λύσουμε το γρίφο. Ένα κομμάτι του βιβλίου αναφέρεται στην ιστορία του χωριού μας, τα Φωναΐτικα, όπου εγώ λίγα είχα ακούσει από τους χωριανούς μας. Τα πιο πολλά στοιχεία συλλέχτηκαν από την περιοχή και τους κατοίκους του Φενεού, όπου καταγράφεται η πραγματική ιστορία του χωριού μας, αναφέρεται τι ήταν αυτό που έκανε τους πρώτους κατοίκους να έρθουν και να μείνουν εδώ, τι λέει ο μύθος και ποια είναι η πραγματικότητα. Τι υπήρχε στα αρχαία χρόνια εκεί και τι υπάρχει σήμερα. Το βιβλίο είναι μικρό, αλλά λένε ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, οπότε αυτομάτως γίνεται μεγάλο. Ως έργο δεν είναι κάτι τρομερό και κάτι σπουδαίο. Όμως πιστέψε με, καθόλου εύκολο για να γίνει. Όταν η κυρία Σημακοπούλου διάβασε τα χειρόγραφα κειμενά μου, είπε: «Πάνω, είμαι πολλά χρόνια μέσα στα βιβλία. Όμως, από τα κειμενά σου έμαθα πολλά για τον τόπο μας. Πώς να μην είμαι ενθουσιασμένος?» Με ρωτούν αρκετοί φίλοι: «Έγραψες, αλλά δεν έγραψες για εκείνο ή για το άλλο, που είναι σημαντικό. Δεν μας ρώτακες καλημένα κι εσύ?» Θεωρώ ότι το βιβλίο κατά βάση έχει ιστορικά στοιχεία και πως συνθέτω κρίκο-κρίκο την ιστορία από την αρχαιότητα ως σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, πολλά λαογραφικά στοιχεία δεν αναφέρονται. Πριν ένα χρόνο περίπου ρώτησα αρκετούς και συζήτησα για αυτό που ετοίμαζαν για τον τόπο μας. Όμως δεν έδιναν και πολύ βάση. Τώρα με ρωτούν αρκετοί φίλοι: «Ρε Τάκη, έβγαλες λεφτά από αυτήν την υπόθεση?»
Από εδώ θα απαντήσω ότι πιστεύουμε ότι όταν εξαντληθούν τα αντίτυπα όλα, ίσως έχουμε βγάλει και τα εξοδά μας. Γενικά όμως, θα πω μέσα από την ψυχή μου ότι ορισμένα πράγματα δεν κοστολογούνται και ο χρόνος, ο καιρός θα αποδείξουν την κάθε αξία. Όπως όλα τα κείμενα, υπάρχουν πρωταγωνιστές. Έτσι και εδώ στα δικά μου, όπως και στα δικά μου. Οι καταστάσεις και οι εποχές επέτρεψαν να γίνουν διάφορα εδώ, που σήμερα δεν θα γίνονταν με τίποτα. Το λάθος έγινε. Πολλοί συντοπίτες μας έφυγαν, αναγκάστηκαν, ψάχνοντας για κάτι καλύτερο. Γι' αυτό το λάθος μιλώ. Η τιμή που μου κάνατε απόψε είναι μεγάλη και θα μείνει αξέχαστη. Πιστεύω να σας τα αποδώσω με την πολιτισμική αξία του βιβλίου. Είναι τιμή μου που ο εκδοτικός οίκος Βεργίνα έβαλε το λογοτυπό του στο βιβλίο μου και το έθεσε σε τροχιά για να ταξιδεύει για πάντα. Είναι τιμή μας να είναι συντοπίτες μας αυτοί που ίδρυσαν και έχουν τον εκδοτικό οίκο Βεργίνα. Πιστεύω ότι είναι ο σοβαρότερος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα. Δεν είπα ο μεγαλύτερος, δεν είπα ο ωραιότερος, δεν είπα αυτό, είπα ο σοβαρότερος. Γνωρίζω καλά εδώ την τοπική μας κοινωνία. Όπως παντού υπάρχουν αγκυλώσεις και διαμάχες. Όμως να ξέρουμε ότι η καλύτερη απόφαση ενός δικαστηρίου είναι ο συμβιβασμός. Απελευθερώστε το όνειρο. Λύστε τους κόμπους. Και δώστε βήμα στους νέους και σε κάθε νέα ιδέα. Δώστε τους την ευκαιρία να δείξει ο καθένας την προσωπική του κορυφή. Όπως γράφω στο βιβλίο μου, αυτός ο τόπος πέρασε πολλά. Οι χωριανοί μας περισσότερα. Άντεξαν όμως και κράτησαν τις αξίες. Τίποτα δεν χάθηκε. Ο χρόνος όλα τα αποδεικνύει. Κάνε ό,τι καλύτερο για τον τόπο σου μπορείς. Χωρίς να ανέβεις στα σκαλοπάτια για να σε δουν. Ο χρόνος θα πει όλες τις αλήθειες. Να είμαστε όλοι λοιπόν καλά, στο μέλλον, να ξαναταμώσουμε. Εδώ, περισσότεροι. Και να μην λείψει κανένας. Με πιο πολλά ενδιαφέροντα, που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν. Να κάνουμε την προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει αυτός ο τόπος το σταυροδρόμι του πολιτισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωναητήκων Ιφενεώς και το Διοικητικό Συμβούλιο και τους φίλους που βοήθησαν. Τον πρόεδρο της Κοινότητας Φωναητήκων, κύριο Νίκο Σιλαϊδόπουλο, έγινε φίλος μου, δεν το ήξερα τον άνθρωπο πολύ, και διαπίστωσα ένα, είναι καλό παιδί. Τον πρόεδρο γονέων και κηδεμόνων, κύριο Άγγελο Μακρόπουλο. Φίλος από τα παλιά, εκείνα τα χρόνια που δεν ξεχνιούνται. Έχουμε διαφωνίες. Καταφέραμε όμως να κουβεντιάζουμε. Πολιτικές εννοεί. Ευχαριστώ τον πατέρα Θεόδωρα, τους επιτρόπους της Εκκλησίας για τη βοήθειά τους και την παραχώρηση του ωραίου αυτού χώρου. Πολύ ωραίο. Το σύνδεσμο και την εκπρόσωπο του Συνδέσμου των Αθήνες Πυργίων, κυρία Βένια Τσιλιμίγκρα. Τον καλό μου φίλο και συγχωριανό μου, κύριο Νίκο Γιαννόπουλο. Γεια σου, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ τις εφημερίδες Πατρίς και Αυγή για τα ωραία αφιερώματα που μας έκαναν. Τον κύριο Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Πύργου. Τον Περιφερειακό Σύμβουλο Άγιο Μηγιανάκη Μανώλη. Τον πρόεδρο της Μαρσιακής Επιτροπής Ανεξαρτήτων Ελλήνων και πρόεδρο Δασικών Ελλάδος Παναγιώτη Τσιλιμίγκρα. Τον κύριο Αριστιδόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Δυτικής Ελλάδας. Ανήκουμε στη Δυτική Ελλάδα. Και εγώ ήρθα να το πελοπόννησα. Πώς το κάναμε έτσι. Ωραίο είναι και αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εκδοτικό οίκο Βεργίνα, την κυρία Ευγενία Ασημακοπούλου Καλπαρά και την κυρία Γεωργία Ασημακοπούλου.
ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλους σας και το κάθε ένα ξεχωριστά για τα ευχάριστα συναισθήματα που εισέπραξα. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.